άντε πήγαινε να βάλει μια μπουκιά στο στόμα σου που είσαι τσαγκάρωνας. On our way now to the beautiful island of Ikaria in the Aegean Sea where my yaya is. She actually made the trip there this summer and I was going to interview her in Pittsburgh, but of course, you know, I forget everything, so it's better now because who wants to see Pittsburgh when you can see Ikaria? So let's go interview yaya. Το όνομά μου είναι Σοφία Χερουβή και είμαι member στο chapter Ίκαρος του Pittsburgh. Ωραία. Και τώρα για πες μας λίγο για τους, γενικά για τους γονείς σου, αδέρφια. Ο πατέρας μου ήταν ο Χρυσόστομος ο Φωδωράκης, η μητέρα μου η Αγγελική Μούιανη και είχα δύο αδερφές, την Όλγα και την Ισαβέλα. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε στην Αμερική όταν ήμουν 5 χρονών. Γεννήθηκα στην Αμερική, αλλά μεγάλωσα στην Ελλάδα, στην Ικαρία. Ας πούμε, όταν ήσουν μικρή, τι έκανες, ας πούμε, πώς ήταν η ζωή και αυτά. Τα χρόνια εκείνα η ζωή δεν ήταν και τόσο εύκολη όσο είναι τώρα για τα παιδιά. Έπρεπε όλα τα παιδιά κάτι να δουλεύουν, να κάνουν και μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι να βοηθάνε. Α, και εσύ είχες δουλειά μικρή και πήγαινε σχολείο. Και πήγαινα και στα ζώα, στα κατσίκια και πήγαινα και στον κήπο και πήγαινα και στο αμπέλι να ζέψω φύλλα, να κόψω σταφύλια, πριν να διαφώσω τα σταφύλια. Όλα αυτά τα έκανα. Για την επόμενη γενιά, έχεις κάποιες συμβουλές ή... Η συμβουλή μου είναι στην καινούργια γενιά να μην φοβάται τη δουλειά, να δουλεύει, διότι η δουλειά δυναμώνει και το σώμα και το μυαλό. Ωραία. Και είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, όταν δεν δουλεύει ο νέος, λέγανε αργία η μύτη πάσης κακίας. Δηλαδή, όταν κανείς δεν δουλεύει, το μυαλό του είναι μόνο να κάνει όπως κάνουν τώρα κακά πράγματα οι νέοι. Κλέβουν, σκοτώνουν, χαλάνε αυτοκίνητα, τέτοια πράγματα. Τι σου αρέσει από την Ικαρία και... Από την Ικαρία μου αρέσει η ησυχία που έχει, ο καθαρός αέρας και όλο αυτό το καλοκαιριάτικος αέρας. Φρέσκο αέρα από το βουνό. Και τα παιδιά μου που βλέπω, γιατί από τους παλιούς που γνώριζα δεν υπάρχει πια κανείς. That was a few minutes with Yaya. So, yeah, she doesn't really like talking about the past too much because it wasn't exactly fun 40, 50 years ago. So, yeah, I try to keep it as light as possible. So, yeah, hope you guys enjoyed. See ya. Όχι μόνο αυτά, αυτές τις γενικές ερωτήσεις, ξέρω εγώ, την ιστορία σου, like, λίγο το αυτό, δεν πειράζει. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Ναι. Τώρα αφάμε lunch. Okay. Θα πας τα πράγματα στη θέση τους. Yeah.